Κυρίες και κύριοι βουλευτές, θα ήθελα να ξεκινήσω την τοποθέτηση με κάποια στοιχεία για την ευρύτερη οικονομική και πολιτική συγκυρία μέσα στην οποία έρχεται το παρόν νομοσχέδιο. Νομίζω αυτό θα μας επιτρέψει και την κρισιμότητα της παρέμβασης να κατανοήσουμε και την αντίληψη που το διαπνέει. Η ελληνική οικονομία είναι σαφές πως περνάει σε μια φάση δυναμικής ανάκαμψης. Δεν είναι δικές μου εκτιμήσεις, δεν είναι εκτιμήσεις μελλοντικές, είναι μια πραγματικότητα που στηρίζεται σε συγκεκριμένα δεδομένα. Τα πρόσφατα στοιχεία της Ελστάτ για το δεύτερο τρίμηνο του 2017 δείχνουν μια αύξηση του ΑΕΠ κατά 0,8% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016. Έχουμε μια σημαντική αύξηση στις εξαγωγές άνω του 20% τον Μάιο του 2017 σε σχέση με τον Μάιο του 2016, μια σημαντική αύξηση των επενδύσεων το πρώτο τρίμηνο του 2017 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2016. Θα καταθέσω στα πρακτικά, γιατί δεν θέλω να μπω ξανά σε μια συζήτηση με αριθμούς, και εδώ ίσως έχει δίκιο ο ομιλητής του ΚΚΕ ότι κάνουμε μια διαρκή αντιπαράθεση των αριθμών και κανείς που παρακολουθεί τη συζήτηση δεν είναι σε θέση να καταλάβει τι ακριβώς συζητάμε. Θα καταθέσω στα πρακτικά όμως όλα εκείνα τα στοιχεία που αποδεικνύουν αυτά που ισχυρίστηκα τις προηγούμενες φορές, ότι δηλαδή οι 200.000 και πλέον θέσεις εργασίας μειώθηκαν κατά την περίοδο της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, ότι η σεισμική ανατροπή στη σχέση μεταξύ της πλήρους εργασίας και της μερικής απασχόλησης συνέβη την περίοδο 2013 με 2014 και ότι η πραγματική συρρήκνωση των μισθών και νομοθετικά αλλά και στην αγορά συνέβη και πάλι την περίοδο 2013 με 2014. Τα δεδομένα δείχνουν ότι τώρα είμαστε σε μια φάση σταθεροποίησης σε σχέση με τους μισθούς. Προσέχω πάρα πολύ τις εκφράσεις μου για να μην δημιουργούνται εντυπώσεις. Δημιουργείται ένας θόρυβος όμως μέσα στην αίθουσα και η πραγματικότητα πολλές φορές μας ξεπερνάει. Πριν από λίγο η Ελστάτ ανακοίνωσε το ποσοστό της ανεργίας για τον Ιούνιο του 2017. Είναι ακόμη χαμηλότερο από αυτά που συζητούσαμε όλες αυτές τις μέρες. Είναι 21,2%. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι η ανεργία παραμένει εξαιρετικά υψηλή στη χώρα, ωστόσο έχουμε μια πολύ σημαντική και πολύ σταθερή μείωση της ανεργίας και ότι αυτή τη στιγμή γυρίσαμε περίπου στην ανεργία που ήταν προς τα τέλη του 2011. Φαίνεται δηλαδή ότι αρχίζουμε και κερδίζουμε το χαμένο έδαφος που διαμορφώθηκε στην κρίση. Τα στοιχεία αυτά, ξαναλέω, δεν τα παραθέτω για τη δημιουργία εντυπώσεων. Τα παραθέτω για να πω το εξής, ότι αυτήν ακριβώς τη στιγμή που υπάρχει η θετική δυναμική, αυτή η τάση ανάκαμψης της οικονομίας, που οι δείκτες δείχνουν να πηγαίνουν καλύτερα, είναι ακριβώς αυτή τη στιγμή που πρέπει να γίνει παρέμβαση σε ό,τι αφορά την κοινωνική προστασία, σε ό,τι αφορά την προστασία της εργασίας. Για να μην ξαναγυρίσουμε σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που γνωρίσαμε τις προηγούμενες δεκαετίες, που συμπίεζε την εργατική προστασία, που συμπίεζε τα εργατικά δικαιώματα, την ίδια στιγμή που ευημερούσαν οι αριθμοί. Για να μην ξαναγυρίσουμε σε αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που οι αριθμοί ευημερούν και οι άνθρωποι υποφέρουν. Για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη αυτή η ευημερία που σημειώνεται στους δείκτες να περάσει στην καθημερινότητα των εργαζομένων. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτή η στιγμή, η χρονική, είναι κατάλληλη για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για ένα τέτοιο νομοσχέδιο που δεν νομίζω ότι κανείς εδώ θα πει ότι δεν ενισχύει τα εργατικά δικαιώματα. Για άλλους περισσότερο, για άλλους λιγότερο, όμως δεν μπορεί κανείς να μην, διαβάζοντας τις διατάξεις, καταλάβει ότι είναι μια παρέμβαση υπέρ του κόσμου της εργασίας. Γι' αυτό αυτή η στιγμή είναι κατάλληλη για να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και όχι γιατί είναι πριν τη ΔΕΘ, και όχι γιατί θέλει να γεμίσει κανένα καλάθι ή θέλει να κάνει επικοινωνιακά παιχνίδια ή να δημιουργήσει καπνούς κτλ. Είναι κρίσιμη η στιγμή για να θέσουμε και πάλι ορισμένες δικλείδες ασφαλείας στον κόσμο της εργασίας που βίωσε στα χρόνια της κρίσης και τα δεδομένα να αμφισβητούνται. Είναι αυτή η κρίσιμη στιγμή για να θωρακίσουμε το πλαίσιο για να μην ξαναγυρίσουμε σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που όξυνε τις κοινωνικές ανισότητες. Το νομοσχέδιο, λοιπόν, νομίζω ότι δεν χωρεί αμφιβολία ότι είναι ένα νομοσχέδιο θετικό σε κάθε του ρύθμιση για τους εργαζόμενους, για τους ασφαλισμένους. Κινείται σε τρεις άξονες κεντρικούς. Είναι οι ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό που λύνουν καθημερινά προβλήματα, χρόνια προβλήματα, πάγια αιτήματα διευθετούν
των ασφαλισμένων, είναι οι ρυθμίσεις εργασιακές για την αδήλωτη, την υποδηλωμένη και την απλήρωτη εργασία και είναι και οι πολύ σημαντικές ρυθμίσεις που δεν συζητήθηκαν όσο θα τους άξιζε, που αφορούν την επέκταση των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες και τη βελτίωση της καθημερινότητάς τους. Θα επικεντρωθώ στο σκέλος των εργασιακών και θέλω να απαντήσω εδώ στο τι ακριβώς κάνει το Υπουργείο Εργασίας σε σχέση με την παραβατικότητα στους χώρους δουλειάς, σε σχέση με την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία. Γιατί νομίζω ότι χρωστάω μια απάντηση και στον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας, που έθεσε κάποια νούμερα και ρώτησε τι κάνει αυτή η κυβέρνηση για την αδήλωτη, και την απλή, για την αδήλωτη εργασία. Και μια απάντηση όμως και στον βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, που είπε ότι εδώ έρχομαι για να δημαγωγώ και προέβησε ένα σωρό προσωπικούς χαρακτηρισμούς, τους οποίους αντιπαρέρχομαι, ακριβώς γιατί σέβομαι την εθνική αντιπροσωπεία, αλλά δεν σημαίνει ότι τους ανέχομαι. Τι ακριβώς κάνει λοιπόν αυτή η κυβέρνηση? Πρώτα απ' όλα να δώσω στα πρακτικά το διάγραμμα αυτό, το οποίο δείχνει ακριβώς πού βρίσκεται η αδήλωτη εργασία στα χρόνια κατέτος. Κατέτος. Γιατί νομίζω ότι αυτή είναι η σωστή ανάγνωση. Να βλέπουμε κάθε έτος πού βρίσκεται η αδήλωτη εργασία. Νομίζω ότι θα μου συγχωρέσετε όταν είπα ότι το 2014 ήταν 20%, είναι 19,17%. Δεν νομίζω ότι θα παρεξηγηθούμε για το 0,8%. Λοιπόν, δείχνει λοιπόν ότι από το 30% το 2013 στο περίπου 20%, 19,17% το 2014, στο 16% το 2015, στο 13,3% το 2016. Τώρα, τι πρέπει να προσέξουμε νομίζω εδώ? Δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσουμε στα νούμερα. Ο καθένας μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιους... Νομίζω ότι το σωστό είναι να μιλάμε για την κατέτος καταγραφή της αδήλωτης εργασίας. Αυτό όμως που πρέπει να προσέξουμε είναι το εξής. Είναι πολύ συχνό πλέον το φαινόμενο. Αυτό λέει και το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας. Είναι πολύ συχνό το φαινόμενο η αδήλωτη εργασία να μειώνεται, αλλά να αυξάνεται η υποδηλωμένη εργασία. Δηλαδή, είναι πιο συχνό πλέον το φαινόμενο που οι εργαζόμενοι δηλώνονται, αλλά δεν δηλώνονται για τόσο όσο πραγματικά δουλεύουν. Εκεί κρύβεται σήμερα το πρόβλημα και σε αυτό το ζήτημα της υποδηλωμένης εργασίας το βάζουμε στο στόχαστρο. Στο Υπουργείο Εργασίας λοιπόν κάνουμε το εξής. Ενισχύουμε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας πρώτα απ' όλα σε ανθρώπινο δυναμικό. Έχουμε κάνει ήδη 50 προσλήψεις, τις επόμενες μέρες θα γίνουν άλλες 60, θα ανακοινωθούν και περίπου 100 από μετατάξεις. Το νέο οργανόγραμμά του προβλέπει 150 θέσεις εργασίας επιπλέον στον ελεγκτικό μηχανισμό. Γιατί νομίζω ότι πρωτίστως έναν ελεγκτικό μηχανισμό πρέπει να τον θωρακίσεις με προσωπικό. Ξαναλέω ότι η επικυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας καταργήθηκαν 200 οργανικές θέσεις. Αυτό για να συζητάμε επί των πραγματικών δεδομένων. Καταργήθηκε το τμήμα νομικής στήριξης, καταργήθηκε το τμήμα πληροφοριακών συστημάτων. Όλα αυτά επανασυστήνονται και επιστρέφει το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας με μια μεγαλύτερη δυναμική στην αγορά εργασίας. Το ενισχύουμε χρηματοδοτικά. 7,5 εκατομμύρια ευρώ εγκρίθηκαν από το ΕΣΠΑ για να γίνονται πιλωτικοί έλεγχοι, για να ενισχυθούν τα τμήματα νομικής υποστήριξης προς τους εργαζόμενους. Το ενισχύουμε και σε εργαλεία. Έχει πια από 1η-1η του 2017 ένα πληροφοριακό σύστημα που βοηθά να γίνονται στοχευμένοι και αποτελεσματικοί έλεγχοι. Και ο τρίτος άξονας με τον οποίο κάνουμε την παρέμβασή μας είναι ακριβώς αυτό το νομοσχέδιο. Να ισχυροποιήσουμε δηλαδή το θεσμικό πλαίσιο, να βάλουμε δικλείδες ασφαλείας για να διασφαλίσουμε την τήρηση δικαιωμάτων που μπορεί να υπήρχαν αλλά στην πράξη καταπατώνταν ή για να επεκτείνουμε δικαιώματα εκεί που δεν υπήρχαν, εργατικά δικαιώματα. Άρα αυτό το νομοσχέδιο πρέπει κανείς να το αντιμετωπίσει ως ένα ακόμη κρίκο σε μια αλυσίδα που αναπτύσσουμε για την αντιμετώπιση της παραβατικότητας στις χώρους δουλειάς. Ως ένα ακόμη βήμα σε μια συνολική στρατηγική που εκπονούμε στο Υπουργείο Εργασίας. Δίνει απαντήσεις σε όλο αυτό το νομοσχέδιο? Όχι. Το είπα και άλλη φορά, δεν ισχυριζόμαστε ότι με αυτό το νομοσχέδιο λύνονται όλα τα προβλήματα του κόσμου της εργασίας ή πουλώνονται όλες οι πληγές που υπάρχουν στην αγορά. Όμως είναι ένα βήμα, είναι ένα σημαντικό νομίζω βήμα και είναι ένα σημείο καμπής σε ό,τι αφορά ιδίως την αντιμετώπιση της παραβατικότητας, την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, της απλήρωτης εργασίας. Ενισχύει οπωσδήποτε, το δίχως άλλο, τα δικαιώματα των εργαζομένων απέναντι σε παραβατικές πρακτικές και σε καταχρηστικές εργοδοτικές συμπεριφορές. Ενισχύει στην πράξη την προστασία των εργαζομένων. Και αυτή είναι
πολιτική επιλογή. Αυτή είναι η επιλογή που κάνουμε. Αυτή την επιλογή κάνουμε σε συνθήκες σκληρής επιτροπίας. Αυτή την επιλογή σκοπεύουμε να υπηρετήσουμε και μέχρι τον Αύγουστο του 2018, οπότε και θα βγούμε από το πρόγραμμα της δημοσιονομικής προσαρμογής. Τώρα, άκουσα καθ' όλη τη διάρκεια της συζήτησης την αξιωματική αντιπολίτευση κυρίως, νομίζω λόγω ένδυας επιχειρημάτων, να κάνει κριτική ως προς το χρόνο κατάθεσης του νομοσχεδίου, συνδέοντάς το με επικοινωνιακά παιχνίδια εν ώψη ΔΕΘ ή καλάθια επικοινωνιακά εν ώψη της Διεθνούς Έκθεσης. Νομίζω ότι πέρα από μια αποτυχημένη προσπάθεια άρθρωσης αντιπολιτευτικού λόγου, αποδεικνύει αυτή η στάση και κάτι άλλο. Αποδεικνύει ότι έχουν ορισμένη μια δυσκολία να υποστηρίξουν μέτρα που ενισχύουν τον κόσμο της εργασίας. Όμως αυτό που νομίζω ότι δεν κατανοείται, κύριε της αντιπολίτευσης, όταν απαξιώνεται το νομοσχέδιο, είναι ότι δεν απαξιώνεται την κυβέρνηση όταν απαξιώνεται κάθε ρύθμιση αυτού του νομοσχεδίου. Απαξιώνεται έναν ολόκληρο κόσμο και τα προβλήματά του. Αυτούς απαξιώνεται. Διότι κάθε μία ρύθμιση αυτού του νομοσχεδίου απαντά σε συγκεκριμένα προβλήματα και υλοποιεί παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα των εργαζομένων και όσο θόρυβο και να δημιουργείτε, όσο καπνό και να προσπαθήσετε να ρίξετε πέρα από αυτή τη συζήτηση, αυτό δεν μπορεί να διαστρεβλωθεί. Και δυστυχώς για σας, οι εμβληματικές διατάξεις του νομοσχεδίου, που τώρα ξαφνικά σας έπιασε ένα φοβερό άγχος για την ενημέρωση και διαβούλευση στην επιχείρηση, οι εμβληματικές διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου είναι εδώ. Είναι εδώ. Είναι μπροστά σας και θα πρέπει να πάρετε θέση. Άκουσα χτες, στην προσπάθεια συνολικής απαξίωσης του νομοσχεδίου, άκουσα και από τους κυρίους της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λένε και το εξής. Τι σχέση, λέει, έχει αυτό το νομοσχέδιο με την οικονομία και την ανεργία? Αλήθεια. Αλήθεια. Τι σχέση έχει η μαύρη εργασία με την οικονομία και την ανεργία? Τι σχέση έχει η αδήλωτη εργασία με την οικονομία και την ανεργία? Αλήθεια. Είναι σοβαρή κριτική αυτή. Πραγματικά δεν βλέπετε τη σχέση ανάμεσα στη μαύρη εργασία και στην οικονομία και την ανεργία? Λοιπόν, νομίζω ότι αν θέλουμε να συζητάμε, ένα πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να συζητάμε σε ένα ορθολογικό πλαίσιο. Και να συζητάμε και να κάνουμε κριτική, αλλά σε ένα λογικό πλαίσιο. Θα πάω λοιπόν σε μια άλλη κριτική που τη θεωρώ πιο δημιουργική και πιο προωθητική για τη συζήτηση. Την κριτική αυτή που λέει ότι οι διατάξεις αυτού του νομοσχεδίου είναι πολύ κατασταλτικές ή πολύ τιμωρητικές. Έχουν αυτό το χαρακτήρα, το τιμωρητικό. Νομίζω ότι το απάντησε και με έναν πολύ χαρακτηριστικό τρόπο και ο Υπουργός, ο κ. Χαρίτσης, που ήταν εδώ προηγούμενα, το πώς στην πραγματικότητα αυτές οι διατάξεις μπορούν να λειτουργήσουν ως ένα συνολικό κίνητρο για την αλλαγή της κουλτούρας στην αγορά εργασίας. Μπορούν να θέσουν σε κίνηση, δηλαδή, ένα μηχανισμό συνολικής βελτίωσης της αγοράς εργασίας. Διότι πιο μεγαλύτερο κίνητρο από το να λες ότι από εδώ και στο εξής δημόσιο χρήμα μόνο σε όσους τηρούν την εργατική νομοθεσία. Από εδώ και στο εξής επιχορήγηση μόνο σε όσους σέβονται τα εργασιακά δικαιώματα. Από εδώ και στο εξής κοινοτικά κονδύλια θα παίρνουν μόνο όσοι σέβονται τα εργατικά δικαιώματα. Μόνο αυτοί, όχι οι άλλοι. Δεν είναι αυτό ένα πραγματικά σοβαρό κίνητρο συμμόρφωσης με την εργατική νομοθεσία? Δεν είναι μια σοβαρή προσπάθεια για να αρχίσει να αλλάζει αυτή η αγορά εργασίας και να προχωρήσουν και οι συνεπείς επιχειρήσεις? Να προχωρήσει εκείνο το πλαίσιο το ευνοϊκό και για την εργασία και για τους συνεπείς εργοδότες? Διότι νομίζω ότι εκεί τελικά πρέπει να στοχεύσουμε, ώστε να χτιστεί αυτή η ισχυρή συμμαχία του κράτους, των εργαζομένων, αλλά και εκείνων των επιχειρήσεων που μπορούν και θέλουν να είναι συνεπείς. Και σε αυτούς νομίζω ότι το νομοσχέδιο αυτό μόνο επιβοηθητικό είναι. Μόνο επιβοηθητικό. Και μια άλλη κριτική που γίνεται, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί γραφειοκρατικές διαδικασίες σε αυτό το νομοσχέδιο, επιβαρύνουν τους εργοδότες κτλ. Στην πραγματικότητα, οι περισσότερες διατάξεις για την αδήλωτη και την υποδηλωμένη εργασία είναι εξυγχρονιστικές διατάξεις. Δηλαδή, αποσύρουν σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα βιβλία που υπήρχαν, που τηρούνταν στο χέρι και αντικαθίστανται από συστήματα ηλεκτρονικής αναγγελίας. Δουλεύουμε για να το απλοποιήσουμε ακόμη περισσότερο, να μπορούν δηλαδή με ένα απλό SMS να δηλώνονται οι υπερορίες και να μην προστίθενται επιπλέον γραφειοκρατικά κόστη, αλλά εδώ κάποια στιγμή όταν έχουμε μπροστά μας ένα κοινωνικό πρόβλημα, όπως είναι η αδήλωτη, η απλήρωτη, η υποδηλωμένη εργασία, νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε θέση.
Όλους τους ακούμε, όλους τους φορείς τους ακούμε, καταγράφουμε τις διαφωνίες τους, τα προβλήματά τους, προσπαθούμε να τους διευκολύνουμε, όμως όταν έχεις μπροστά σου ένα πρόβλημα τέτοιο, πρέπει να πάρεις μια θέση. Στο τέλος πρέπει να πάρεις μια θέση. Και η θέση δική μας είναι σαφής. Σε αυτό το πρόβλημα είμαστε με τον κόσμο της εργασίας, θέτουμε τέτοιες δικλείδες ασφαλείας που εξυπηρετούν αυτή την πλευρά. Και κάποιους θα τους ξεβολέψουν. Κάποιους θα τους ξεβολέψουν. Αυτούς που θα ξεβολέψουν είναι όσους παρανομούν, όσους δεν θέλουν να σέβονται τα εργασιακά δικαιώματα. Αυτοί θα ξεβολευτούν. Και αυτή είναι πολιτική επιλογή. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι το κρίσιμο ερώτημα μπροστά σε κάθε νομοσχέδιο, έτσι και σε αυτό, είναι να αναρωτηθούν οι βουλευτές ποιον εξυπηρετούν αυτές οι διατάξεις, τι εξυπηρετούν αυτές οι ρυθμίσεις και αν οι ίδιοι θεωρούν ότι πρέπει να ταχθούν υπέρ ή κατά αυτών των οποίων αυτές οι ρυθμίσεις εξυπηρετούν. Και οι εμβληματικές διατάξεις είναι όλες εδώ. Για καλό ή κακό, είναι πάντως όλες εδώ και σας καλούν να πάρουν θέση, να πάρετε θέση. Και νομίζω ότι και οι βουλευτές της αντιπολίτευσης, αν μη τι άλλο, πρέπει να αναρωτηθούν αν κάθε μία από αυτές τις διατάξεις βοηθά ή δεν βοηθά τους εργαζόμενους. Συγκεκριμένα, τα ερωτήματα είναι απλά και συγκεκριμένα. Βοηθά η εκ των προτέρων δήλωση των υπεροριών των εργαζόμενων να πληρώνεται και να δηλώνεται την υπεροριά του ή δεν το βοηθά? Βοηθά η διαταγή πληρωμής, και εδώ προσοχή, διαταγή πληρωμής σημαίνει εκτελεστός τίτλος σε βάρος της περιουσίας του εργοδότη. Όταν είναι νομικό πρόσωπο, σε βάρος της περιουσίας του νομικού προσώπου. Αυτό δεν αναιρείται. Βοηθά η διαταγή πληρωμής των εργαζόμενων να πάρει πιο εύκολα τα δεδουλευμένα του ή δεν το βοηθά? Βοηθά η γρήγορη εκδίκαση των υποθέσεων των εργαζόμενων να πάρει πιο γρήγορα μια απόφαση και να πάρει πιο γρήγορα μια αποζημίωση απόλυσης ή δεν το βοηθά? Βοηθά το επίδομα ανεργίας σε έναν άνθρωπο, έναν εργαζόμενο που εγκλωβίστηκε σε μια επιχείρηση που δεν τον πληρώνει, τον βοηθά ή δεν τον βοηθά? Νομίζω οι απαντήσεις είναι σαφείς, τα ερωτήματα είναι ξεκάθαρα, η θέση είναι ξεκάθαρη και υπάρχει σαφής προσανατολισμός. Και σε αυτό θα πρέπει να τοποθετηθείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε.